Εδώ που καθόμαστε περιμένοντας να βγούμε στην πύλη μας και ο Κωνσταντίνος δουλεύει, ταυτόχρονα ακούω ένα τρυπάνι. Κάνουν έργα εδώ στο αεροδρόμιο, το οποίο μου θυμίζει τις τελευταίες τρεις μέρες στο διαμέρισμα που μέναμε στο κέντρο του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου κάποιος αποφάσισε να κάνει ανακαίνιση στο σπίτι του και εμείς έπρεπε να ακούμε ακριβώς τον πάνω όροφο. Άρχισε με σφυράκι, λέμε εντάξει. Σφυράκι, τάκ, 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 τάκ. Μετά όμως άρχισε το τρυπάνι. Και άρχισε κατά τη διάρκεια του μαθήματος του Κωνσταντίνου και το τρυπάνι ακουγότανε καθόλου τη διάρκεια του μαθήματος. Εντάξει, όχι καθόλου. Ανατακτά χρονικά διαστήματα όμως ακουγόταν το τρυπάνι. Τι έγινε? Έχουμε αρχίσει να επιβιβαζόμαστε. Εντάξει. Έχουμε μισή ώρα, εντάξει. Τώρα ακούμε και σφυρί και τρυπάνι. Κάπου από εκεί μέσα. Τι φτιάχνουν εκεί άραγε? Αφού ολοκληρωμένο φαίνεται το αεροδρόμιο. Τέλος πάντων, έλεγα ότι το τελευταίο μας σπίτι είχε λίγο κακή διαρρύθμιση χώρου, έτσι πως ήταν το σαλόνι, ήταν πολύ σκοτεινό. Ήταν και τα τρυπάνια που μας ενόχλησαν, ήταν και το κακό ίντερνετ, το οποίο δεν δημιούργησε πρόβλημα καταστροφής. Δεν ήταν καταστροφικό το ίντερνετ, δηλαδή δεν μας δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στη δουλειά μας, αλλά ήταν μια συνεχής ενόχληση. Εκτός αυτού, η τοποθεσία ήταν εντάξει και μπορώ να πω ότι το δωμάτιο της τουαλέτας ήταν εντάξει, αλλά το υπόλοιπο όχι, δηλαδή είχε μια κουκέτα. Βέβαια τη χρησιμοποιήσαμε και σαν ντουλάπα αυτή την κουκέτα. Αλλά εντάξει, δεν ήταν το αγαπημένο μας σπίτι. Το προηγούμενο σπίτι στην Κοπακαμπάνα που μείναμε μας άρεσε πολύ περισσότερο. Τώρα θα πάμε σε ένα νέο σπίτι στην Παραγουάη. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι ακριβώς, το έχουμε δει μέσα φωτογραφιών. Αλλά μια νέα χώρα πάντα έχει να προσφέρει κάτι καινούριο όσον αφορά τα σπίτια και τους ανθρώπους που γνωρίζουμε.